Καλησπέρα σας, καλημέρα σας, καληνύχτα σας. Πρέπει να πιάσουμε όλες τις ώρες της ημέρας, γιατί μπορεί ο άλλος να τη δει πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μεσάνυχτα, όλες ώρες. Λοιπόν, είμαστε σκοπός τώρα αυτήνης εδώ της ομιλίας, να πούμε, από τους συντελεστές της ταινίας, τους βασικούς τρεις συντελεστές της ταινίας και όχι τους άλλους, είναι να σας αποκαλύψουμε στιγμές της ταινίας, παρασκήνια, προσκήνια, πώς δημιουργήθηκε, τι έγινε, που το ιστορικό της ταινίας, ίσως αυτό το, ας πούμε, κίτρινος τύπος που ενδιαφέρει τους περισσότερους κιόλας, έτσι. Κανείς δεν θα δει μια ταινία και δεν θα αρχίσει να σχολιάζει. Οπότε θα το πούμε εμείς από την αρχή. Αν και το αρχικό πλάνο ήταν τα γυρίσματα να διαδραματιστούν στην Αθήνα, λόγω των συνθηκών αναγκαστήκαμε να μείνουμε Ρέθυμνο, οπότε έπρεπε εκ νέου το σενάριο να ξαναγραφτεί για το Ρέθυμνο και να ξαναγραφτεί για νέους ηθοποιούς. Οπότε από Σεπτέμβρη ξαναξεκινάει το σενάριο, ξαναγράφεται λίγο πιο γρήγορα και ενσωματώνουμε νέους χαρακτήρες, νέα μέρη, νέες τοποθεσίες. Γενικά διαφοροποιείται όλα από την αρχή, κρατώντας μόνο συγκεκριμένα στοιχεία. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ήταν τα πειράματα που γινόντουσαν στους ανθρώπους. Είχαμε βρει τους βασικούς πρωταγωνιστές, που ήταν ο Γεροντής ο Κώστας. Ήταν ο Βαγγέλης εδώ πέρα, εντάξει, αυτός παίζει πάντα. Δεν τις ανασχετήσαμε τόσο όσον αφορά το μοντάζ και τον ήχο, αλλά όσον αφορά τα visual effects, την επεξεργασία, τη φωτογραφία, το χρώμα. Συγκεκριμένα δουλεύαμε non-stop, 24 ώρα. Ο Βαγγέλης μετά από κάποιο διάστημα είχε χάσει τις μέρες, δεν θυμόταν αν είχε φάει, τι μέρα ήταν. Εντάξει. Χάζεψε γενικώς, χάζεψε. Εντάξει, ήταν ωραία εμπειρία. Το κουσούρι αυτό. Αλλά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ.